από το ξυρισμένο μουνί της Δέσποινας Παπαδοπούλου εξεδόθη ακόλουθος ανακοίνωσης. Οφείλω, αγαπητέ κύριε Μαριά, επειδή αναφερθήκατε σε μένα ως κολοτούμπα. Καφιέδισμος και πουτανιά και κολογάντζα και ρουσφέτη και επίσης τα συνώνυμα αυτών τα βαζιλίκη, ρουφιανιά και ρεβεράντζα και σωθεί το ποιος σώζει αυτόν. Να πω ότι είναι πολύ περίεργο να ακούω αυτό το χαρακτηρισμό για τη μεταβολή μου από το ένα κόμμα στο άλλο. Τι παράγει, ελάς παιδιά! Καφιέδισμο και πουτανιά και κολογάντζα και καλβά φαρσάλων τραχανά. Από κάποιον που ήταν στα νιάτα του Κουκουέ Μουλού. Το 2000 το ψήφισαν το Πασόκ, το 2010 το ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ και το 2012 με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Τα βατζιλίκη, ρουφιανιά και ρεβεράντζα και σταφίδα Κορινθίας και καπνά. Μα με συγχωρείτε! Με συγχωρείτε! Εάν εγώ είμαι κολοτούμπας, εσείς είστε η Νάντια Κομανέτς με μούσια. Ευχαριστώ πολύ. Την περίμενα τη μαλακή. Μα το ξέρω, δεν το ξέρω. Το ξέρω. Το ξέρω, γιατρέ μου. Το ξέρω. Δεν είπε το όχι ο Άννας. Και ποιος το είπε, κύριε Λαζόπουλο? Αφού είπε το Ιπετόκι. Καλά. Όταν είχα γυρευόπλωτε, ο Λέρης Λαζόπουλο το Ιπετόκι. Ο Σιμίτης το Ιπετόκι. Ποιος το είπε το Ιπετόκι εκεί πέρα? Ποιος είπε το όχι, ο Μεταξάς ή ο ελληνικός λαός? Και είναι το θέμα. Εγώ είπα ότι είπε ο ελληνικός λαός και όχι ο Μεταξάς. Ο Μεταξάς αναγκάστηκε να το πει. Να θυμίσουμε κάτι. Ότι ο Μεταξάς ήταν δικτάτορας. Ή κυκείμενη ιστόριτος. Να ρωτήσω εγώ, εγκρίνουμε τις δικτατορίες? Οπωσδήποτε και ο Παπαδόπουλος στη Χούντα έκανε δρόμους. Επειδή περπατάω στους δρόμους που έγιναν επί Χούντας, πρέπει να υμνώ τον Παπαδόπουλο. Το 1916 ο Μεταξάς δεν έδωσε εντολή να παραδοθεί το οχυρό Ρούπελ χωρίς αντίσταση και χαρακτηρίστηκε αρχιπροδότης και εξορίστηκε. Και εγκαθιδρύει στις 4 Αυγούστου του 1936 με τη συγκατάθεση του βασιλιά Γεωργίου του Β' δικτατορία. Στον εθνικό διχασμό δεν υποστήριξε τον βασιλιά και συγκρούστηκε με τον Βενιζέλο. Ο Μεταξάς ήταν ο τελευταίος Έλληνας που αναγκάστηκε να πει το όχι, που φροντοφώναξε ο λαός και το κάνανε επειδή φοβηθήκαν την ανατροπή από το λαό και για τους Άγγλους. Έτσι για την ιστορία. Γιατί έχετε αναλάβει να διδάσετε την ιστορία μόνο στον κόσμο εσείς. Και νομίζετε ότι στη συνείδηση των παιδιών πρέπει να μείνει ότι ο Μεταξάς, ένας δικτάτορας, είπε το όχι. Σας λέμε ότι το μείζον πρόβλημα της πατρίδος μας είναι η ιδεολογική ηγεμονία της ευπαριστεράς, που έχει σταματήσει κάθε δημιουργική προσπάθεια του έθνους, που έχει οδηγεί στην Ελλάδα στην τελευταία θέση όλους τους δίκτες του κόσμου. Γιατί? Γιατί έχουν επικρατήσει ιδεολογικά αυτοί οι δίτευσες αυτοεπαναστάτες με τις Πόρσε Καγιάν και τις Βίλες στην Εκάλη. Περί αυτού πρόκειται και τα εκατομμύρια ευρώ από τον Άλφα. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε ότι δίνουμε μια ιδεολογική μάχη. Γιατί έχει επικρατήσει αυτή η χαζοθολοκουλτούρα. Η αριστερά είναι υπεύθυνη για το που έχει οδηγηθεί ο τόπος. Οι ιδέες της έχουν κυριαρχήσει μετά τη μεταπολίτευση. Ο κρατισμός, ο σοσιαλισμός, η ενίσχυση των εντός ή εκτός εισαγωγικών κεκτημένων, τα οποία δεν ήταν πάντοτε εναρμονισμένα με το δημόσιο συμφέρον, το συμφέρον του τόπου, είναι αποτέλεσμα της αριστεράς. Κύριε Λικουρέτζο, η αριστερά είναι η μόνη. Ναι. Που δεν έχει το κρίμα της συμμετοχής στις κυβερνήσεις που μας οδήγησαν στην κρίση. Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, διότι δεν το έχει αυτό, αλλά επόδισε όμως εξελίξει η αριστερά. Ποιοι ήταν στο πεζοδρόμιο για την ιδιωτικοποίηση Ολυμπιακής? Ποιοι ήταν για τον ΟΤΕ? Ποιοι ήταν για τα λιμάνια? Ναι, ναι. Ποιοι ήταν στο δρόμο για την παράδοση του Ρούπελ? Ποιοι ήταν στο δρόμο για την προδοσία της Κύπρου? Και ποιοι έριξαν τη Χούντα? Ρε, πάτε καλά. Φασιστάκια, δείτε ένα γιατρό, γιατί ο δικαστής είναι προγραμματισμένος για λίγο αργότερα. Ο καθένας είναι γνωστός για την ιστορία την οποία έχει. Τη δραστηριότητα, η πολιτική και η κοινωνική του καθενός είναι γνωστή. Ούτε ροπαλοφόροι ήμασταν, ούτε με τσεκούρια πηγαίναμε,
ούτε σπάγαμε διαδηλώσεις, ούτε σπάγαμε κινήματα τα οποία έδιναν αγώνα. Ποιος αντιχρίστος πιο κάθαρμα τους πρόδωσε, παιδιά. Καλή κυρία, καλή κυρία, καλή κυρία, ο εφιάλτης. Μπράβο, κορίτσι μου. Κι έτσι μάθαμε τι εστί. Χαφιεδισμός και πουτανιά και κολογάντζα και ρουσφέτη και επίσης τα συνώνυμα αυτών τα βαζιλίκη, ρουφιανιά και ρεβεράντζα και σωθεί το ποιος σώζει αυτόν. Τι παράγει Ελλάς, παιδιά! Χαφιεδισμό και πουτανιά και κολογάντζα και καλβά φαρσάλων τραχανά τα βαζιλίκη, ρουφιανιά και ρεβεράντζα και σταφίδα Κορινθίας και καπνά. Γιατί ήρθαν κι άλλοι Γάλλοι, Άγγλοι, Ρώσοι, μισθοφόροι, σταυροφόροι, Αμερικάνοι, Γερμανοί. Κι έτσι τραβήξαμε ετούτο δω το ζόρι και γίνε γυαλιά καρφιά το μαγαζί. Και άιντε πάλι η Ελλάς υπρεώνων, μια πολύ των μεγαφώνων, μια τρελή μέσα στην ίντρικα φωνάζει και σπαράζει τι το ήθελα καλέ το πηχουτί. Και η ζωή μας μια επέτειος φρίκτη. Τα πόντα κάηκαν και τέλειωσε η γιορτή. Χαμένοι ήρωες, φαντάσματα του χτες. Μάθε να ζεις και μες στο τώρα. Όλη μου η ζωή συντακτικό. Δίνω ρήμα επί ρήμα και ζητώ το ουσιαστικό.